Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, διότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται, όσο η χαρά των συμπολιτών μας είναι μεγάλη, γιατί η Ειρήνη Βονιτσάνου, σε καλησπερίζω μάλλον, είναι 12 και 4, είδαμε άσπρη μέρα στη Λευκάδα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα στους ακροατές του Πρίσμα. Όντως είδαμε μία άσπρη μέρα στην ορεινή Λευκάδα και δεν την έχουμε δει μόνο στην ορεινή Λευκάδα, γιατί η Αριάδνη τελικά χιόνισε και στα πιο στα χωριά που συνήθως δεν συνηθίζεται να χιονίζει, όπως ο Άγιος Πέτρος, όπως ο Σίβρος. Δηλαδή είδαμε και σε πολύ χαμηλό υψόμετρο χιόνι και αρκετό χιόνι. Και νομίζω ότι είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε αυτό το αρκετό χιόνι. Νομίζω ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια που λέμε, ρε παιδί μου, το έντσε στα Λευκά, έτσι δεν είναι? Κοίτα, ανάλογα για πού μιλάμε. Για τα πιο ορεινά χωριά, από Σφακιώτες και πάνω, έχει να χιονίσει από πρόπερση, να το στρώσει καλά. Γιατί πριν 2 χρόνια πάλι είχε ρίξει αρκετό χιόνι και, ήταν πολύ περισσότερο από ό,τι αυτή τη φορά. Απλά αυτή τη φορά είδαμε και χιόνι σε χωριά που δεν συνηθίζεται να βλέπουμε ή δεν συνηθίζεται να το στρώνει και τόσο πολύ όσο το έστρωσε αυτή τη φορά. Μάλιστα. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μας το είπε και ο κύριος Δρακονταϊδής αλλά και ο κύριος Χαλικιάς, γίνεται προσπάθεια να παραμείνει το δικό δίκτυο ανοιχτό. Να πούμε και μέσα από αυτή τη συνομιλία μας ότι πρέπει να προσέχουν οι συμπολίτες μας τον παγετό, γιατί το χιόνι πατιέται, αλλά μετά δημιουργείται πάγος, οπότε να παίξουμε, να χαλαρώσουμε, αλλά δεν είναι ανάγκη να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Και... ναι, σίγουρα. Κοίτα, εδώ ας πούμε στα Πλατίστομα δεν έχει περάσει ακόμη κάποιο μηχάνημα για να καθαρίσει το δρόμο ή για να ρίξει αλάτι. Είναι κλειστός ο δρόμος? Είναι κλειστός. Τα αυτοκίνητα, και τώρα δεν ξέρω αν ακούστηκε, πέρασε, γιατί τυχαίνει να είμαι έξω. Και πέρασε τώρα ένα αυτοκίνητο. Ναι. Δηλαδή αγροτικά αυτοκίνητα και τζιπ μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία. Δεν έχει δηλαδή κλείσει ο δρόμος ούτε χθες το βράδυ. Απλά επειδή εδώ ξεκίνησε να χιονίζει χθες το απόγευμα, σταμάτησε τις πρώτες πρωινές ώρες, πάγωσε αυτό το χιόνι και μετά έριξε κι άλλο. Γιατί χιόνιζε μεταξύ 6 με 11, εδώ πέρα χιόνιζε. Απλά φαντάζομαι ότι όσο πέφτει και ο ήλιος, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Σκέψου ότι η μέγιστη ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα εδώ στο Πλατίστομα ήταν μείον 4 βαθμούς και τώρα, πριν 10 λεπτά, ήταν μείον 2,9. Δηλαδή μιλάμε για θερμοκρασίες υπό του μηδενός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα. Και δεν αναμένεται να υπάρξει και αύξηση της θερμοκρασίας. Νομίζω ότι αυτό η Αριάδνη θα μας ταλαιπωρήσει 1-2 μέρες ακόμα. Πάντως πρέπει να πω ότι σε γενικές γραμμές η κατάσταση στο νησί, διότι μιλώντας με τον Μιχάλη στην Πρέβεζα που χιόνισε χθες, αλλά μου λέει εμείς εδώ τίποτα. Μια χαρά είμαστε σήμερα. Γιατί βγάλαμε αυτή την έκτακτη εκπομπή, όταν και εγώ είδα και την ενημέρωση, την παρέμβαση του Δημάρχου που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης. Είδα και τις φωτογραφίες οφείλων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Μελευκάδο. Που το χαίρεσε αβέρτα εσύ αυτή τη χιονόπτωση. Αβέρτα τη χαίρεσε η Ειρήνη Βονιτσάνου. Είναι αυτή η άσπρη μέρα που περιμένουμε να έρθουμε. Οπότε ψυχραιμία, γιατί ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις εικόνες, οπότε δεν είμαστε μοιημένοι στο πώς να συμπεριφερόμαστε πολλές φορές. Σαφέστατα, είναι πολύ όμορφο να το βλέπουμε, αλλά χρειάζεται και προσοχή και σε εμάς εδώ που ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε σκάλες, βγαίνουμε στο δρόμο, αλλά και σε όσους θέλουν, ας πούμε, απλά να κάνουν μια βόλτα. Καλό είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις γενικότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε να το απολαύσουμε και φωτογραφίστε αυτό το σκηνικό το οποίο θα μας μονοπολίσει τον ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες. Να είμαστε συγκεκριμένοι αισιόδοξοι, δεν υπάρχουν προβλήματα στο νησί της Λευκάδας. Μία διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην Νότια Λευκάδα πριν 20 λεπτά αποκαταστάθηκε. Και όπως είπε ο κύριος Δρακονταϊδής, Ειρήνη μου, σε 2 ώρες γίνεται προσπάθεια κάτω από αντίξωες συνθήκες να αποκατασταθεί και η υδροδότηση στις περιοχές όπου υπάρχει η βλάβη την δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν. Ωραία. Αυτά. Να περάσουμε υπέροχα αυτές τις όμορφες μέρες, να φτιάξουμε χιονάνθρωπο και να χαλαρώσουμε. Εμείς τον έχουμε έτοιμο, τον φτιάξαμε ήδη. Περιμένω να το δω στο Μάι Λευκάδα σε λίγο, να μου τον ανεβάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, Παναγιώτη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.